Να μας πείτε λίγο για τα όρια συνταξιοδότησης. Έχουμε ετοιμάσει και εμείς κάποιες κάρτες, αλλά να μας πείτε απλά και πρακτικά τι σημαίνει ένας χρόνος δουλειά παραπάνω ή ίσως και δύο ανάλογα με την απόφαση που θα πάρει η κυβέρνηση. Καταρχήν επιτρέψτε μου να πω το εξής. Επειδή αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος, αγωνία, τον έχει πιάσει ένας πανικός και υποβάλλουν αθρώες αιτήσεις συνταξιοδότησης υπό το κράτος αυτού του πανικού και πολλοί από τους αυτούς που υποβάλλουν αίτηση χάνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, πρέπει να πω ότι σύμφωνα και με τις δικές μου πληροφορίες, τα όρια αυτά, μιλώ για τα όρια συνταξιοδότησης και μόνο, όχι για τις μειώσεις, τα όρια αυτά θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από το 2013 και πέρα. Επομένως δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να σπέβδουν να υποβάλλουν παραιτήσεις πριν ψηφιστούν αυτές οι ρυθμίσεις και πριν δει ο καθένας τι χάνει με το να υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησης. Άρα λέτε ότι θα υπάρχει στην ουσία ένας χρόνος από τώρα μέχρι το Δεκέμβριο που θα μπορεί καθένας να κάνει την κίνησή του χωρίς κόστος. Δεύτερο, κύριε Ρωμανιά. Ναι, υπάρχει και μία δεύτερη παρατήρηση, θα έλεγα σημαντικότερη. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, ξεκίνησε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά είναι πάγια η νομολογία εδώ και 40 χρόνια, θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν ανατρέπεται. Δεν έχει ανατραπεί ποτέ στην Ελλάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό θα το σεβαστούν τα μέτρα τα καινούρια, που σημαίνει ότι όσοι θα έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2012, αυτοί δεν θα θυγούν. Να θυμίσουμε τι σημαίνει θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ακριβώς. Τι σημαίνει. Υπάρχει μια διαφορά. Στο δημόσιο τομέα η θεμελίωση γίνεται με τη συμπλήρωση 25 ετίας. Είτε είναι παλιοί είτε είναι νέοι ασφαλισμένοι. Συνεπώς, όσοι στο δημόσιο τομέα, και αυτό καταλαμβάνει και τα λεγόμενα ειδικά ταμεία, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Εθνική Τράπεζα, συνεταιρισμούς κτλ. Όσοι λοιπόν έχουν συμπληρώσει, συμπληρώνουν μέχρι τέλος του 12, 25 ετία, αυτούς δεν τους πιάνουν τα καινούργια μέτρα. Αυτοί διατηρούν τα δικαιώματα που είχαν με το σημερινό καθεστώς, με το καθεστώς που ισχύει για τον τώρα. Ιδιωτικό τομέα, για τον ιδιωτικό τομέα. Θα σας πω αμέσως. Στον ιδιωτικό τομέα είναι παρεμφερής η ρύθμιση, αλλά δεν είναι μονόχνοτη, δηλαδή δεν λέμε 25 ετία. Βασικά εκεί διακρίνουμε εκείνους που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά, και αν είναι άντρες ή γυναίκες έχει διαφορά, μέχρι το 92, και αυτούς που ασφαλίστηκαν μετά το 93, εδώ δεν έχει διαφορά αν είναι άντρες ή γυναίκες. Εδώ λοιπόν χρειάζεται, μέχρι τώρα χρειαζόταν 15 ετία, για τις γυναίκες τους πρώτο 93 χρειαζόταν το 55ο έτος για μειωμένη και το 60ο για πλήρη, και για τις γυναίκες μετά, αυτές που είχαν ασφαλιστεί μετά το 93, το 60 και το 65. Αυτό το 60 και το 65 ίσχυε για τους άνδρες, είτε ήταν πριν είτε ήταν μετά το 92. Επομένως εδώ έχουμε ένα άλλο ζήτημα, ότι δηλαδή αυτή η γυναίκα η οποία είχε συμπληρώσει 15 χρόνια και ήταν και 55 ετών το 2000, το 55 ετών το 2010, αυτή δεν θίγεται, δεν μπορεί να θίγει. Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει μια διαβάθμιση διαφορετική. Μάλιστα. Ενώ στο δημόσιο τομέα είναι μονόχρωτο 25 ετία. Σε κάθε περίπτωση αυτοί οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα, βασικά αυτό σημαίνει συμπληρώνουν τα προβλεπόμενα συντάξιμα έτη, όχι την ηλικία, τα συντάξιμα έτη μετρούν στη θεμελίωση. Εφόσον η συμπλήρωση αυτή γίνεται μέχρι το τέλος του 2012, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Να ρωτήσω το εξής, κύριε Ρωμανιά. Αυτό το να δουλέψουμε ένα χρόνο παραπάνω είναι λύση? Πόσο λύνει το πρόβλημα? Όχι. Κοιτάξτε, έχω πει και σας το λέω ευθέως, νομίζω και με εσάς το έχω συζητήσει, αυτή τη στιγμή δεν ψάχνουμε να βρούμε λύση για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδος. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους λύσεις. Οι λύσεις αυτές είναι εντελώς επιφανειακές και θα έλεγα προβοκατόρικες. Στην πραγματικότητα ψάχνουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα για τον κρατικό προϋπολογισμό και βρίσκουμε διάφορες προφάσεις και ωρεολογίες. Το σύστημα έχει καταρρεύσει. Το σύστημα δεν έχει αποθεματικά. Ό,τι κάνουμε τώρα απλώς δυσκολεύουν περισσότερο την κατάσταση.